Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα, με τον Τσαβούσογλου από τα κατεχόμενα να καλεί τους Ελληνοκύπριους να δεχθούν την πρόταση για συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων, επιχειρώντας να συνδέσει το θέμα με τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Απόπειρα ναρκοθέτησης της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων βλέπει η Λευκοσία, ενώ αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Αναστασιάδης, που είχαν σήμερα τέτ-α-τέτ στο Μέγαρο Μαξίμου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα. Τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με βασικό θέμα στην ατζέντα της εξελίξης στο Κυπριακό. Οι δύο άντρες, κατά την έναρξη της συνάντησής τους, αναφέρθηκαν στις τουρκικές προκλήσεις και τον τρόπο που επηρεάζουν αυτές την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Τα προσκόμματα της άλλης πλευράς σχετικά με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων δεν οδηγούν σε πρόοδο παρά τη δικιά σου εξαιρετικά αιτικοδομητική στάση. Ενώ ταυτόχρονα η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας στα ανοιχτά της Κυπριακής Δημοκρατίας εξακολουθεί να προκαλεί, συνοδευόμενη μάλιστα και από μια συγκρουσιακή ρητορική, καταδεικνύει και τη διεθνή της απομόνωση. Όπως έχεις επισημάνει πολύ ορθά, να δοθεί ευκαιρία πρώτον της ενημέρωσης, αλλά και δεύτερον του προβληματισμού εν ώψη ιδιαίτερα των χθεσινών απαράδεκτων δηλώσεων του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που δυστυχώς αναδεικνύει αλλά και αποδεικνύει μια έντονη ανησυχία που έχει η Έλληνο-Κυπριακή κοινότητα, τον έλεγχο δηλαδή της τουρκοκυπριακής κοινότητας απόλυτα από την Τουρκία. Δυστυχώς, τα όσα επικολούθησαν, που επιβεβαιώνονται από τις χτεσινές δηλώσεις Τσαβούσογλου, κάπου δημιουργούν ένα προβληματισμό ως προς τις προθέσεις της Άγκυρας, αλλά και ως προς την προοπτική επιτέλους να επαναρχίσει ένας ουσιαστικός δημιουργικός διάλογος για να οδηγηθούμε στην επιθυμητή λύση. Την απολυτιβούλησή τους για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε μια βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού εξέφρασαν με κοινό ανακοινωθέν τους μετά τη συνάντηση που είχαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Αναστασιάδης. Έγινε ακόμη, όπως αναφέρεται, ενδελεχής ενημέρωση τόσο για τις επιθετικές και έκνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ και τα χωρικά ύδατα, όσο και έναντι της αμοχώς του, καθώς και σχετικά με την εκδήλωση ακραίας αδιαλαξίας κατά την παράνομη επίσκεψη του Μεβλού Τσαβούσογλου στα κατεχόμενα. Από την αμόχωστο, Ο Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε την ελληνοκυπριακή πλευρά να αποδεχθεί την πρόταση της Άγκυρας για συνεκμετάλλευση των υδρογων ανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΣ, προτού, όπως είπε, να είναι αργά, επιδιώκοντας να συνδέσει και να εμπλέξει την υπόθεση των κοιτασμάτων με τις συνομιλίες για το Κυπριακό. Και ανήρτησε μάλιστα προπαγανδιστικό βίντεο με όλα τα στιγμιότυπα της επίσκεψής του στα κατεχόμενα. Yok hayır ben bunu yapamam diyorsa o zaman siyasi eşitlik temelinde bir ortaklık değil egemen eşitlik temelinde bir ortaklık kurulmaya çalışıyor. Türkiye'de Kıbrıs Türk halkı da azınlık statüsünü kabul etmez. Siyasi eşitlik kağıt üzerinde değil, muğlak değil, uygulamada olmalıdır ve çerçeve net olarak çizilmelidir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk'ünün yanında olacak, güvenlik ve kalkınmasına kararlılıkla destek verecek, adada ve bölgede huzur, istikrar ve refahın sağlanması yolunda her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir. Emis prospadumena paraminme psikremi. Η πρωτοβουλία του κυρίου Γκουτέρες είναι κάτι το συγκεκριμένο, δεδομένο δεν είναι, γι' αυτό θέλουμε να την διαφυλάξουμε και πρέπει η δική μας πλευρά να διατηρήσει την θετική της προσέγγιση προς τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί προφανώς η Τουρκία, η τουρκική κυβέρνηση δηλαδή, προσπαθεί και πάλι να αποτρέψει την τυχόν επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Θεωρούμε ότι το κλειδί για την οδό προς την επάνωδο στις διαπραγματεύσεις θα είναι ακριβώς να τερματιστούν αυτές οι προκλήσεις. Την ίδια ώρα, οι προσφυγικές ροές προς τα νησιά του Αιγαίου από την Τουρκία συνεχίζονται αμύωτες και οι συνθήκες στις δομές σε μόρια και βαθύ σάμου είναι απελπιστικές. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιώργος Κουμουτσάκος σημείωσε ότι η Τουρκία διαχειρίζεται εκατομμύρια μετανάστες παράνομου σημεί, γεγονός που θα έπρεπε να αποτελεί αιτία καλύτερης συνεργασίας και όχι τριβών και απειλών προς την Ευρώπη που οδηγεί σε αδιέξοδο που κανείς δεν επιθυμεί.
Συνεχίζει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις προσκλήσεις η Τουρκία και αυτό συζήτησαν ο Πρωθυπουργός με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Αναστασιάδη. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον καλό συνάδελφο, τον διεθνολόγο και στρατιωτικό αναλυτή, τον Θανάση Δρούγο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο οποίος παρακολουθεί την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα και τις παράλληλες κινήσεις που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή, Θανάση, και έχει ενδιαφέρον να μας πεις πώς αποτιμάς την τελευταία πρόκληση Τσαβούσογλου. Λίνα, καλησπέρα. Κοίταξε να δεις. Πριν από μερικές εβδομάδες, μάλλον, ο Χουλουσία Κάρο, υπουργός Άμυνας, είχε πάει με επικεφαλής ολόκληρη την ηγεσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων επί τρεις ημέρες τα κατεχόμενα. Και φωτογραφιζόταν παντού. Επισκέφθηκε αυτή τη στιγμή φρεγάτα του τουρκικού ναυτικού που είναι κοντά σε πλωτό γεωτρύπανο και βεβαίως έκανε προκλητική πτήση πάνω από την Αμόχωστο. Mm-hmm. Τώρα, μέσα σε αυτό το τρίμηνο, ο Τσαβούσογλου, αφού καθοδήγησε, να το πω έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για εντολοδόχους πλέον, στα κατεχόμενα το τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα, προέβησε μεγάλη πρόκληση. Για μένα το θέμα της Αμοχώστου είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα μπορούσε να δει κάποιος. Δηλαδή, σε μια πόλη η οποία σε ενδεχόμενη τυχόν, που το βλέπω δύσκολο, επίλυση του Κυπριακού θα ερχόταν την ελληνική πλευρά, αναφέρομαι δηλαδή στα Βαρόσια, Καρπασία κτλ. Τώρα με αυτό το οποίο έκανε και το γεγονός ότι πήγε με τον κατοχικό πρωθυπουργό, με τον κατοχικό υπουργό εξωτερικών, με την ηγεσία του Ατήλα, σύν αυτή τη στιγμή άνοιξε προξενείο παράνομο μέσα σε παράνομη περιοχή με το γνωστό διπλωμάτη Καμπάν ως γενικό πρόξενο στην Αμόχωστο, για μένα Λίνα είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Τώρα, Θανάση, αν μου επιτρέπεις, άκουγα τον καθηγητή, τον κύριο Μάζη, σήμερα να λέει το εξής, ότι με βάση το διεθνές δίκαιο, η Τουρκία αυτήν την ώρα διαπράττει τουλάχιστον 9 εγκλήματα. Ξεκινώντας από αυτό της εισβολής και κατοχής και προχωρούμε σε επόμενα κατά το διεθνές δίκαιο εγκλήματα. Αυτό όμως το οποίο επισημαίνεται από αυτή τη δράση της Τουρκίας είναι η παντελής ανικανότητα παρέμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι ποιο μέτρο άμυνας, ποια γραμμή αντίδρασης έχει η Ελλάδα και η Κύπρος απέναντι στην ολοένα εντυνόμενη τουρκική προκλητικότητα. Κοίταξε να δεις, στο θέμα του κοινού ανακοινωθέντος Μητσοτάκη Αναστασιάδη δεν είμαι ικανοποιημένος, διότι αυτή τη στιγμή είναι μια από τα ίδια, συνεχίζουν στο ίδιο επίπεδο και αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν ούτε από ευρωπαϊκό δίκαιο, ούτε από διεθνές δίκαιο. Άρα συνεπώς αυτά τα οποία λένε, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο πολιτικό, ότι ξέρω εγώ η Τουρκία θα πρέπει να συμμορφωθεί κτλ. Αυτά να τα ξεχάσουμε. Η Τουρκία βλέπει τα θέματα πολιτικά και μόνο πολιτικά και αυτή τη στιγμή μια ατζέντα θρασίτατη προκλητική, επεκτατική και με στρατηγικό σχεδιασμό. Την ίδια στιγμή εμείς εμένουμε ότι υπάρχει συντονισμός Αθήνας-Λευκοσίας. Αυτά είναι κατανοητά. Ήμουν μεταξύ ελληνισμού, αν δεν υπήρχαν τα δύο ελληνικά κράτη συντονισμό. Καλά, αλλήμουν, δεν είναι αυτονόητο, γιατί σε διάφορες ιστορικές διαδρομές αυτής της πολύπαθης ιστορίας του Κυπριακού δεν ήταν δεδομένο. Δεν είχαμε την ίδια συντάξη, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή ενόψει γενική συνελεύση του ΙΕ, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι Σεπτέμβριος μήνας και υπάρχει γενική συνέλευση του ΙΕ, οπότε λογικά θα γίνουν κάποιες συναντήσεις, είτε Μητσοτάκη Ερντογκάν, είτε του Αναστασιάδη με τον Κουντέρες, τον νέο του Γενικό Γραμματέα. Βλέπω τον ΟΗΕ ότι είναι ανύπαρκτος, αλλά από την άλλη πλευρά η αντίληψη δική μου, αυτή που πήγαν, ξέρεις, χρόνια αναλύω Τουρκία και Ρωσία, νομίζω αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι και η κατάλληλη. Δηλαδή, βάζουμε μια κασέτα και λέμε αυτή την προηγούμενη περίπτωση ότι διαφωνούμε με αυτό και με αυτό. Δεν είναι στα πράγματα, διότι η Τουρκία έχει περικυκλώσει με πλωτά γεωτρύπανα, με υδρογραφικά, σεισμογραφικά, με πολεμικά πλοία ολόκληρη την Κυπριακή ΑΟΣ. Αυτή τη στιγμή προκαλεί θρασίτατα από τη Μαλάτια μέχρι το Ισκή Σεχίρ με δηλώσει ο Ερντογκάν αλλιών τη Ελλάδο σε όλα τα επίπεδα και τη Κύπρου. Η Κύπρο, Ελλήνα μου, είναι ο αδύναμο κρίκο του Ελληνικού. Και βάλε μέσα σε όλα αυτά ω μοχλό πίεσης και το προσφυγικό πάυλο. Και το μεταναστευτικό, διότι αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω ότι είναι γύρω στα 3.657.000. Ήμουν περίπου ενός μηνός στην Ατάλεια και αυτή τη στιγμή να τους πιστέψω. Και τόσο να μην είναι, πάνω κάνω 3 εκατομμύρια είναι. Αυτή τη στιγμή τους έχει κάνει διάχυση από το Αδραμίτιο, από πάνω από Τσανάκαλε, δηλαδή από τα στενά, μέχρι απέναντι από το Καστελόριζο. Άρα αυτή τη στιγμή, στην προκειμένη περίπτωση, αυτός, την ασύμμετρη απειλή της λαθρομετανάστευσης, προσφυγικού ή μετανάστευσης, όπως και να το πάρει ο καθένας, την έχει διαθέσιμη. Άρα γι' αυτό ανησυχώ πάρα πολύ, διότι είναι επικίνδυνη υβριδική απειλή που μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα. Θα σε παρακαλέσω να μείνεις μαζί μας, να δούμε και την επόμενη είδηση, Θανάση Δρούγο, για να τη σχολιάσουμε. Κλιμάκιο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Αντιτρομοκρατικής, έσπευσε στο νησί της Λέρου, μόλις έγινε γνωστό πως από μονάδα του πολεμικού ναυτικού είχε χαθεί στρατιωτικό υλικό.
Αστυνομικοί της Ελλάς ερευνούν το χώρο, ενώ παράλληλα γίνεται έρευνα και από τις υπηρεσίες του πολεμικού ναυτικού. Η απώλεια του υλικού διαπιστώθηκε χθες το απόγευμα σε καταμέτρηση κατά την διάρκεια παράδοσης παραλαβής και αφορά σε σφαίρες αντιαρματικά και εκρηκτικά. Ξεκίνησε μάλιστα και νέα καταμέτρηση προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός όσων λείπουν. Το περιστατικό αξιολογείται από το γένος σοβαρό και την έρευνα έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική, ενώ έχει διαταχθεί προανάκριση για το προσωπικό της βάσης προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αφαιρέθηκε το στρατιωτικό υλικό. Τώρα, Θανάση, φαίνεται ότι κάποιοι ανησυχούν πολύ από αυτό το συμβάν. Κοίταξε να δεις, είναι η πρώτη φορά σε, πώς θα το πω, σε βάση του ναυτικού, όπως είναι αυτή η βάση που είναι κυρίως τεχνική, γιατί εκεί είναι ως επιτοπής του μηχανική του πολεμικού ναυτικού, που έχουμε τέτοια κλοπή πολεμικού υλικού. Μην ξεχνάμε ότι, Λίνα, να το πω αυτό, ότι δεν ήταν κάποιο εκπαιδευτικό υλικό, ήταν υλικό το οποίο σε περίπτωση πολέμου θα χρησιμοποιούταν από την Μονάδα Ειδικών Υποβρυχίων Καταστροφών, τα ΟΗΚ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι λεπτεπίλεπτες οι υποθέσεις. Τώρα από εκεί πέρα, πολλά μπορούν να συμβούν, γιατί ήμουν το 2002 στην υπόθεση με τα όπλα που κλάπηκαν στην ΚΟ και στην οποία τότε είχαν εμπλακεί ντόπιοι. Άρα και σε αυτή την περίπτωση της Λέρου, Λίνα μου, πιστεύω ας πούμε ότι υπάρχει σίγουρα ντόπιος δάχτυλος. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή σε μια τέτοια βάση που έχει για τρεις μήνες κάμερες που παρακολουθούν τα πάντα, που υπάρχουν κωδικοί, να, αυτή τη στιγμή να έχει χαθεί αντιαρματικό υλικό ή οπλοπολιβόλα ή αυτή τη στιγμή κρυκτικά ή οτιδήποτε άλλο. Άρα βάζω ότι είναι κάποια ενέργεια που συνδέεται με λάθρο ενέργειες που δεν μπορώ να τις αποκλείσω, γιατί η Λέρος είναι λεπτεπίλεπτο νησί, ή αυτή τη στιγμή κάτι που έχει σχέση και με αντιτρομοκρατικές ενέργειες, διότι μην ξεχνάμε ότι εμπλέκεται και σωστά εμπλέκεται η αντιτρομοκρατική, ή ακόμα και σε λαθραλία, γιατί ξέρεις αυτές τις περιοχές εκεί, ας πούμε η λαθρέα διάσταση της Αλίας είναι πραγματικότητα και εμπλέκονται και ντόπιοι παράγοντες. Δεν μπορεί να καταλήξω, δεν μπορεί να εισέλθει σε μια τέτοια βάση και ιδιαίτερα επειδή αυτή η βάση έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα στο μέλλον πριν από 2 χρόνια με τόνους πετρελαίου που είχαν χαθεί κατά περίεργο τρόπο. Νομίζω στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν αποκλείω τίποτα, όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Θανάση Δρούγκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου στο δελτίο μας. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αντιπρόεδρος της Κομισιόν αναλαμβάνει ο Μαργαρίτης Χινάς, όπως ανακοίνωσε επίσημα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα είναι υπεύθυνος για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Επίσης, θα είναι υπεύθυνος τόσο για τη μεταναστευτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένη της εξειδικευμένης μετανάστευσης, για την ενδυνάμωση της Ευρώπης και την πολιτική του ασύλου για τους πρόσφυγες, όσο και για την προστασία των συνόρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Μαργαρίτη Σχοινά και τον συνεχάρη. Σε μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει μεταξύ άλλων ότι η ανάθεση στον άξιο και έμπειρο Μαργαρίτη Σχοινά της Αντιπροεδρίας της Κομισιόν αποτελεί ξεχωριστή τιμή. Ψήφο εμπιστοσύνης προς τον ίδιο αλλά και την Ελλάδα. That he will work on cross-cutting through. The different portfolios commissioners do have. Η ανάθεση στον άξιο και έμπειρο Μαργαρίτη Σχοινά της Αντιπροεδρίας της Επιτροπής για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και την κινητικότητα αποτελεί ξεχωριστή τιμή. Ψήφο εμπιστοσύνης προς τον ίδιο, αλλά και την Ελλάδα, που αποδεικνύει ότι η χώρα αναβαθμίζεται πια σε παράγοντα ισχύως και ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή σκηνή και ότι η πατρίδα μας αλλάζει ταχύτητα στο πλαίσιο της Ένωσης. Λοιπόν, καλώς ορίζω στο στούντιο του Blue Sky τον Χρήστο Κόνστα και τον Γιάννη Τριήρη. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, Χρήστο, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει η χώρα μας αντιπροεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πιο υψηλή θέση που εκατέλαβε Έλληνας αξιωματούχος. Καταγωγής. Ναι. Στέλεχος της... Ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς θα προείσταται από όσο διάβασα και βοηθήστε με αν κάνω λάθος, 4 επιτρόπων. Έχει συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, θα είναι επευτεύουσα αρχή και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι σηματοδοτεί αυτό για τη χώρα μας από εδώ και πέρα. Καταρχάς, να μιλήσουμε λίγο για τον Μαργαρίτη Σχοινά. Τον ξέρω και προσωπικά, είναι Θεσσαλονικιός, χαλκιδικιώτης είναι, αλλά έζησε πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, έχει κάνει μια καριέρα. Το ξέρω, στην Κομισιόν. Δηλαδή πήγε στις Βρυξέλλες ακολουθώντας όλη τη διαδρομή και ανέβηκε σκαλή-σκαλή. Την ιεραρχία. Σκαλή-σκαλή όμως. Και γι' αυτό ξέρει και τα κάθε διακόπτης εκεί στον Περλεμόν, ξέρει ακριβώς σε ποιο γραφείο καταλήγει. Προφανώς είχε μια πολύ πετυχημένη θητεία ως εκπρόσωπος του προηγούμενου Προέδρου του Κομισιόν, του κύριου Γιουνκέρ. Και γενικά ξέρει τα ευρωπαϊκά θέματα. Τώρα, εδώ ανέλαβε, καταρχάς είπαμε, έχουμε την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Κομισιόν. Την κυρία Φόντερ Λάιν. Η οποία, ενώ ο Γιούνκερ είχε κάνει την πρώτη πολιτική επιτροπή, έτσι έλεγε, επειδή ήταν πολλά πολιτικά πρόσωπα,
Τώρα έχουμε την πρώτη γεωπολιτική επιτροπή, είπε η κυρία Von der Leyen, δηλαδή ότι έχει κάνει μια γεωγραφική, αν θέλεις, γεωπολιτική ισορροπία στο χαρτοφυλάκιο αυτό. Τώρα, τέσσερις επίτροποι θα είναι κάτω από τον κύριο αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Θα είναι η ασφάλεια, θα είναι η μετανάστευση, θα είναι η εκπαίδευση, θα είναι η απασχόληση. Τα πιο κρίσιμα για μας. Ναι. Το σημαντικό είναι ότι ο άνθρωπος αυτός που θα εποπτεύει, καταρχάς θα πληροφορεί. Είναι το πρώτο σημαντικότερο από όλα. Θα έχουμε ένα κανάλι πληροφόρησης καλύτερο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της παρουσίας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός να μιλάει με τον αντιπρόεδρο και να ξέρει πώς τα πράγματα, πώς είναι οι ισορροπίες, πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες. Άρα δεν θα κάνουμε τουφεκές στον αέρα και τέτοια πράγματα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ευαισθησίες. Ο άνθρωπος είναι Ευρωπαίος, πραγματικά είναι η γυναίκα του, είναι Ισπανίδα, έχει ζει πολλά χρόνια στις Βρυξέλλες. Δεν το λες έναν τυπικό Έλληνα, έτσι. Από την άλλη όμως πλευρά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ στενούς δεσμούς, είναι Κεριανός, του αρέσει πολύ, αγαπάει τον Άρη. Επομένως, έχει καλές επαφές. Πολλοί από εμάς, τους δημοσιογράφους, έχουν πολύ καλές επαφές. Να προσθέσω κι εγώ στο ρεπορτάζ το εμπεριστατωμένο που δίνεις ότι ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς διατηρεί προνομιακές σχέσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα στο παρελθόν, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, είχε ακουστεί το όνομά του και για τη θέση του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν είναι αυτό που μέτρησε το τραπέζι. Ναι, για την επιλογή του ως αντιπροέδρου. Θέλω να πω ότι θεωρείται και από την νέα κυβέρνηση και το ηγετικό επιτελείο του σημερινού Μεγάλου Μαξίμου, μια εξέχουσα προσωπικότητα η οποία θέλανε να αξιοποιηθεί στην καλύτερη δυνατή θέση πρώτης γραμμής. Να κλείσω μόνο αυτό το σχόλιο λέγοντας ότι πραγματικά είναι πετυχημένη η επιλογή που έκανε το Μεγάλο Μαξίμου. Δεν διάλεξε έναν πολιτικό, δεν διάλεξε ένα πρόσωπο με εμπειρία πολιτική. Διάλεξε μια σάρκα από τη σάρκα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπες, γνωρίζει στον κάθε διακόπτη μέσα στα. Ο οποίος έχει το προνόμιο να μιλάει και ελληνικά, να καταλαβαίνει ελληνικά, να σκέφτεται ελληνικά και κυρίως να μιλάει με Έλληνες. Και σε μια στιγμή, Γιάννη Τριήρη, που το μεταναστευτικό προσφυγικό έχει γίνει ρόγχος και μας πνίγει και πάλι. Ναι, να πούμε δύο λόγια πρώτον για τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Βεβαίως είναι και γνωστός, πάρα πολύ γνωστός. Ήταν το πρόσωπο, έτσι, το πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Mm-hmm. Πράγματι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανέβει σκαλή-σκαλή στην ιεραρχία, αλλά ας περιοριστούμε μέχρι εκεί, γιατί όλοι μας κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Καλά, εννοείται αυτό. Ο κύριος Σχοινάς επικοινωνιακά είχε πετύχει αρκετά πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι και ο Ζαν-Κλοντ Γιουγκέρ έκανε κάποια λάθη. Εμφανισιακά, είχε λιδωρηθεί πολλές φορές. Ο κύριος Σχοινάς ήταν μια προσωπικότητα που δεν περνούσε απαραίτητη. Σαφέστατα και πάρα πολύ αγαπητή. Ο κύριος Σχοινάς έλεγα είχε μαζέψει πολλές γκάφες. Ακριβώς, αυτές, αυτό θέλω να πω. Θα έλεγα ότι ο κύριος Γιουγκέρ, εάν θέλετε να το πω έτσι. Ο οποίος είχε μεσογειακό ταμπεραμέντο. Ακριβώς, ο κύριος Γιουγκέρ ήταν πολύ πιο Έλληνας φαινομενικά από ό,τι φαίνεται ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς. Ναι, δείχνει πιο ψυχρό αίμα. Η δική μου κριτική σταματά εδώ. Θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Να επισημάνουμε μόνο ότι από τη θέση του αντιπροέδρου δεν έχει εκτελεστικό ρόλο, έχει μόνο εποπτικό ρόλο. Ναι. Δηλαδή εποπτεύει, δεν εκτελεί. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε ως χώρα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Και ένα πράγμα, είναι πάρα πολύ Ευρωπαίος, μα πάρα πολύ Ευρωπαίος για τα ελληνικά δεδομένα. Γι' αυτό περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Είναι εκτελεστική αντιπρόεδρη. Το εποπτεύω σημαίνει ότι παρεμβαίνω. Όχι, όμως, είναι εκτελεστική αντιπρόεδρη. Και οι τέσσερις, και η Δανέζα, ναι, και ο Ισπανός. Είναι εκτελεστική, πράγματι, Χριστό. Είναι εκτελεστική αντιπρόεδρη, αλλά είναι επί της ουσίας επόπτες. Είναι επόπτες των επιτρόπων. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε. Και δεν ξέρω, μία κουβέντα ακόμη να πω, δεν ξέρω και κατά πόσο αυτό θα στενοχωρήσει κάποια εσωκομματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι σημαίνει? Εννοώ ότι υπάρχουν κάποιες αρχικές πληροφορίες για μία μικρή δυσαρέσκεια κύκλων του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ήλπιζε και ήθελε, από ό,τι όλοι ξέρουμε και από το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει προεκλογικά, μία θέση στην Κομισιόν και μάλιστα τη συγκεκριμένη θέση του αντιπροέδρου, ενός αντιπροέδρου. Και αυτό δεν ευωδόθηκε, καθώς ο κύριος Πέτσας, αν δεν θυμούμε καλά, λίγο πριν τις εκλογές, όταν είχε ρωτηθεί, είχε απαντήσει: μα ένας πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να είναι ένας απλός επίτροπος και η χώρα δεν μπορεί να διεκδικήσει αντιπροεδρία, γι' αυτό και δεν θα προταθεί.
Τελικά αντιπρόεδρος έγινε Έλληνας. Ναι, αλλά έγινε ο Σχοινάς, ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτός ο πολύγλωσσος, ο εμπειρότατος, με τη μεγάλη διαδρομή. Δεν διαφωνώ καθόλου. Ναι. Δε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εσύ αυτό. Καλά κάνεις και επισημαίνεις. Απλώς εγώ επισημαίνω κάποιες μικρές γκρίνιες που έχουν αρχίσει να διαφέρουν. Θα είμαστε εδώ και θα τις καταγράψουμε και θα τις συζητήσουμε πάντως, όταν και αν εκδηλωθούν. Πολλοί πρώην πρωθυπουργοί έγιναν επίτροποι σε αυτή την Κομισιόν. Έτσι, ναι. Και σε άλλες χώρες. Και σε αυτό δεν διαφωνώ. Ναι. Είπα τι ελέγχθη από τον κύριο Πέτσα συγκεκριμένα σε συνέντευξή του πριν τις εκλογές. Έτσι είναι και αυτή ήταν η επίσημη δικαιολογία. Που ουσιαστικά έδωσε ένα τέλος στην υποψηφιότητα Σαμαρά. Να πούμε, δεν τέλειωσαν έτσι. Πρέπει να περάσουν τώρα από ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εντάξει, είναι μια διαδικασία. Δεν είναι τόσο εύκολο, είναι ισορροπίες λίγο περίεργες. Θα το δούμε. Ναι, λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Η κυβερνητική στρατηγική στο θέμα της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων δημιουργεί πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ότι είχε δρομολογήσει συμφωνία με τους δανειστές. Κάτι ωστόσο που δεν επιβεβαίωσε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Για ψεύδι του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει η Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί η επιχειρούμενη μείωση του στόχου πρωτογενών πλεονασμάτων, με τον Αλέξη Τσίπρα στο CNBC να κάνει λόγο για δρομολογημένη συμφωνία με τους δανειστές για το θέμα από εκείνον. Έχουμε την κυριαρχία και παίρνουμε την απόφαση να μειώσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα από το 3,5% στο 2,5% το 2020. Δυστυχώς, ο κ. Μητσοτάκης, όταν ανέλαβε την εξουσία, δεν αποδέχθηκε την πρόταση και θέλει να διαπραγματευθεί. Κάτι που εμείς είχαμε πετύχει χωρίς διαπραγματεύσεις. Ευκλήδης Τσακαλώτος πάντως, μιλώντας στον Α, δεν επιβεβαίωσε συμφωνία των δανειστών στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχε μια στρατηγική που την κατανοούσαν οι απ' έξω. Βεβαίως οι σκληροί θα είχαν αντιδράσεις. Το περιμένουμε αυτό σε μια διαπραγμάτευση. Δεν περιμένεις ό,τι σου πει ένας υπουργός οικονομικών, είτε με εγώ, είτε ο κ. Σταϊκούρας, τι ωραία ιδέα, πώς δεν το σκέφτηκα κι εγώ. Τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα όμως υπερασπίστηκε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ενώ η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για ψεύδι του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος λέει τώρα την αλήθεια, ο αρμόδιος υπουργός που είχε διαπραγμάτευση Τσακαλώτος ή ο Τσίπρας και ο Σκουρλέτης? Εσείς και αν το είχαν συμφωνήσει, γιατί το κράταγαν κρυφό από τον ελληνικό λαό προεκλογικά? Το λέγαμε από τις 6 Μαΐου μέχρι την ημέρα των εκλογών καθημερινά, ότι έχουν μειωθεί τα πρωτογενή πλεονάσματα για το 2020. Ανακοινώσαμε και μέτρα στη βάση ακριβώς αυτής της μείωσης. Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Φόφη γεννηματά κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι βαδίζει στον δρόμο Τσίπρα για δυσβάσταχτα πλεονάσματα, ζητώντας εθνική συνεννόηση. Η κυβέρνηση δεν έχει συνολικό σχέδιο για τον τόπο. Υποχώρησε στους δανειστές όσο αφορά το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων. Στην ομιλία του, ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά άφησε την υπόθεση της διαπραγμάτευσης στην κυρία Λαγκάρτ. Σε συνέντευξη, το Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι ο στόχος μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων βρίσκεται στον πυρήνα της κυβερνητικής στρατηγικής, χωρίς όμως κλάψες ή παλικαριές εναντί των εταίρων μας. Λοιπόν, πάμε τώρα, Χριστό και Γιάννη, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία βομβαρδίζεται από μια επικοινωνιακή αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης, η οποία έτσι πολύ περιληπτικά μπορεί να αποδοθεί στο εξής. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό, λέει η κυβέρνηση. Όχι, εμείς το κάναμε ήδη, λέει η αντιπολίτευση. Πού είναι η αλήθεια με τα πρωτογενή πλεονάσματα? Αυτό τώρα που ζούμε και νομίζω θα το ξαναδείσουμε πολλές φορές από εδώ και πέρα, είναι η αλήθεια της ιστορίας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει ψέματα. Ήμουνα μπροστά. Ήμουνα στο Ζάπιο Μέγαρο. Την ημέρα που ο Πρωθυπουργός εξήγηλε ένα περιβόητο πρόγραμμα παροχών 6 δισεκατομμυρίων κτλ. Και είπε, έδωσα εντολή να δημιουργηθεί ένας ειδικός λογαριασμός 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τα οποία θα ως καταπίστευμα, ως εξασφάλιση, ως εγγύηση στους δανειστές, για να έχουμε μειωμένα πρωτογενή πλεονάσματα. Είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας, Αλέξης Τσίπρας, το Μάιο στο Ζάπιο Μέγαρο. Η ερώτηση είναι απλή. Αφού τον είναι σε Πρωθυπουργός, έδωσε εντολή, πού είναι ο λογαριασμός? Πού είναι τα 5,5 δισεκατομμύρια? Ποιος υπουργός τα βρήκε πουθενά? Δεν τα βρήκε ο Τσακαλώτος. Δεν τα βρήκε ο Σταϊκούρας, δεν τα βρήκε ο Στουρνάρας. Άρα. Αυτό τώρα βοήθησε μας να καταλάβουμε. Το μαζεύει ο κύριος Τσακαλώτος αυτό? Το είπε ο άνθρωπος, ήταν μια στρατηγική διαπραγμάτευση και τα είπε σωστά. Αν υπήρχαν 5,5 δισεκατομμύρια και τα έκλειψε ο Τσακαλώτος, θα είχε άλλα προβλήματα ο άνθρωπος. Μα δεν υπήρχαν αυτά τα λεφτά. Δεν υπήρχαν. Απλώς είπε ο Πρωθυπουργός εκείνη την ημέρα, έδωσα εντολή να δημιουργηθεί ένα καταπίστευμα το οποίο θα λειτουργήσει ως εγγύηση. Δεν σου λέω τι μου είπαν οι Βρυξελιώτες μόλις το άκουσαν, γελούσαν και το λέγανε σαν ανέκδοτο. Δεν σου το λέω αυτό. Δεν σου λέω ότι ένα μήνα αργότερα η Κομισιόν έβγαλε έκθεση που έλεγε ότι οποιαδήποτε αλλαγή
Καταρχάς, ότι όλα αυτά πέρανε μέσα από συμφωνίες του Eurogroup. Έτσι, για να ξεκινήσουμε. Δεν μπορεί καμία χώρα να κάνει. Όχι μόνο η Ελλάδα, καμία χώρα δεν μπορεί να αλλάξει τους δημοσιογραφικούς κανόνες. Περνούν από συμφωνίες του Eurogroup μετά από κατάθεση επίσημης πρότασης, να υποθέσω. Δεν υπήρξε ποτέ αυτή η πρόταση, δεν υπήρξαν τα λεφτά, δεν υπήρξε ο λογαριασμός, δεν υπήρξε. Τώρα το ότι υπήρχε στο μυαλό κάποιου ο οποίος έδωσε εντολή, αλλά αυτά τα λεφτά δεν βρέθηκαν ποτέ. Αλλά προσέξτε, από εδώ και πέρα, αυτό που ζούμε και αυτό που βλέπαμε τον κύριο Τζανακόπουλο, να λέει ότι εμείς τα είχαμε υποσχεθεί, τα είχαμε κάνει κτλ. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα προσπαθήσουν να αλλοιώσουν την ιστορία. Είναι οι άνθρωποι που όχι μόνο έβγαλαν το πρωτογενές πλεώνασμα που συμφώνησαν με το μνημόνιο που υπέγραψαν, αλλά είχαν και υπερπλεονάσματα. Επιτυχία της πολιτικής τους ήταν τα υπερπλεονάσματα, πέρα και πάνω από τα συμφωνηθέντα. Ισχυρίζονται όμως, για να πάμε και στο Γιάννη, ότι όλη αυτή η κουβέντα είναι σε κενό, δεδομένου ότι από το 21 τα πλεονάσματα μειώνονται. Όχι. Κατά συνέπεια, έτσι λένε. Το 23 μειώνονται. Έτσι λένε ότι η ιστορία αυτή θα αφορά έναν ελάχιστο χρονικό ορίζοντα, τον οποίο τον έχουν ήδη τακτοποιήσει. Όχι, δεν είναι έτσι αυτό. Συγγνώμη, Γιάννη, μισό λεπτό μόνο. Ναι, να το εξηγήσουμε. Η Ελλάδα συμφώνησε μέχρι το 2023, μέχρι το Δεκέμβριο του 2022. Το 2022 ακριβώς. Το Δεκέμβριο του 2022, να κλείσει η χρονιά του 2022 με 3,5%. Έρχεται η Ελλάδα και λέει το εξής. Ρε παιδιά, το 3,5% είναι υπερβολικό. Είναι. Στην πράξη υπερβολικό, όχι μόνο στην. Και στην ουσία και παντού. Στην πράξη. Δηλαδή, δεν χρειαζόμαστε πια, επειδή έχουν πέσει τα επιτόκια, δεν χρειαζόμαστε τόσο πολλά λεφτά για να πληρώσουμε το κοχρεωλήσια. Και σιγά σιγά η οικονομία μας αναπτύσσεται και άρα το. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Επιπλέον, συμφώνησε και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το είπε η Λαγκάρντ, το είπαν και οι θεσμοί. Θα γίνει σιγά σιγά, εφόσον τηρούμε τις υποσχέσεις μας και εφόσον κάνουμε τα μεταρρυθμιστική πολιτική. Ναι. Τα λεφτά, τα κέρδη των ομολόγων. Δεν θα τα πάρουμε πίσω, έτσι, θα τα βάλουμε σε επενδύσεις. Άρα δεν θα τα ξοδεύουμε για επενδύσεις. Ναι. Άρα θα διευκολυνθούμε ήδη κατά 0,8%. Δηλαδή ουσιαστικά το μείωσε το πρωτογενές πλεόνασμα, αφού αυτά τα λεφτά τα οποία δεν τα υπήρχαν πριν, τώρα θα τα παίρνει και θα τα βάζει σε επενδύσεις, δεν θα τα ξοδεύει. Άρα ουσιαστικά ήδη από σήμερα η Ελλάδα κυνηγάει μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Στην πράξη πλέον, όχι επισήμως. Τώρα, όλα αυτά φυσικά εφόσον κάνουμε την αξιολόγηση, εφόσον κάνουμε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε, συμφωνώ και όλα αυτά δεν είναι καθόλου εύκολα. Έχει δίκιο ο Γιάννης τώρα θα το πει. Η υπόθεση των πρωτογενών πλεονασμάτων είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι. Ένα αγκάθι το οποίο έχει διαπεράσει και τις τρεις μνημονιακές κυβερνήσεις, μάλλον και τις τέσσερις. Τις τρεις, και του Αντώνη Σαμαρά και του Αλέξη Τσίπρα και τώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλοι μιλούσαν για υπερβολικά πρωτογενή πλεονάσματα. Η πρώτη κυβέρνηση το είχε 4,5, η δεύτερη το έκανε 3,5 και τώρα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατ' ουσίαν λέει ότι θα τα μειώσει πραγματικά ένα χρόνο νωρίτερα από τον καιρό που μειώνονται. Εδώ είμαστε στη λογική, μάζευε και συγκερόγες. Ακριβώς. Το μεγάλο ζητούμενο εδώ είναι το εξής. Αντί να βλέπουμε αυτές τις απίστευτες από το παρελθόν 6-7 χρόνια τώρα κοκορομαχίες, θα έπρεπε ήδη να υπάρχει μια κοινή εθνική πολιτική. Όχι όπως τα λέει η κυρία Γεννηματά. Γιατί η κυρία Γεννηματά βρίζει και το λέει. Έτσι. Ναι. Θα έπρεπε να υπάρξει μια κοινή συμφωνία. Πάρα πολύ απλό, ένα ενιαίο μέτωπο, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Μα εδώ τώρα δεν συμφωνούν επί των πραγματικών περιστατικών, Γιάννη. Διαστρεβλώνουν τα πραγματικά περιστατικά. Και εδώ θα διαφωνήσω λίγο με τον Χρήστο. Το μεγάλο ζητούμενο είναι το τι θα κάνουμε. Εάν καταφέρουμε εν τέλει να μειώσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Γι' αυτό δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Το άκουσα. Δεν είναι όμως σχέδιο της κυβέρνησης αυτό. Από σένα το ακούω και όχι από την κυβέρνηση. Όχι. Είναι υποχρέωση. Όχι. Μισό λεπτό. Συμφωνία, παιδιά, εγώ, είναι αυτό. Εγώ το λέω απλώς. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά των ομολόγων και να τα βάλει για να κάνει προσλήψεις. Δεν γίνεται αυτό. Απαγορεύεται. Μπορεί όμως τα λεφτά των ομολόγων, το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, να τα βάλει σε περιπτώσει. Δεν σου μιλώ μόνο για τα λεφτά των ομολόγων. Σου μιλώ γενικότερα για μια κάθετη κάθετη πολιτική που θα μας λέει τα πλεονάσματα από 3,5 θα είναι 2 ή 2,5 ή 1,5 που είναι και το επιθυμητό. Το υπόλοιπο, το 2% που θα εξοικονομήσουμε, δεν έχει ακόμη η κυβέρνηση
Περιμένουμε να τα ακούσουμε. Πει, εάν τα καταφέρει. Και όταν τα καταφέρει, αυτά τα χρήματα πού θα κατευθυνθούν. Θα είναι όλα στην αγορά. Θα είναι όλα σε επενδύσεις. Θα είναι κάποια για την ενίσχυση. Μήπως βιαζόμαστε δεδομένου ότι εκτελεί προϋπολογισμό της προηγούμενης κυβέρνησης και αυτά αυτό τα χαρτιά υποψιάζομαι ότι θα ανοίξουν το νέο έτος. Θα ανοίξουν, όχι, όχι, δεν θα ανοίξουν το νέο έτος, γι' αυτό περιμένουμε. Θα ανοίξουν λίγο πριν το προϋπολογισμό. Να δούμε ο προϋπολογισμός, αλλά και πάλι δεν θα ανοίξουν γιατί είναι εμφανές ότι για φέτος και του χρόνου μείωση πρωτογενών πληρωμάτων δεν πρόκειται να επιτευχθεί. Ο τρόπος που γίνεται είναι απλός. Σήμερα μάθαμε, για παράδειγμα, ότι οι μετακλητοί υπάλληλοι. Αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα, έτσι. Στο Μέγαρο. Έγινε μια ερώτηση από 20 βουλευτές του Κινάλ και ήρθε ο κύριος Γεραπετρίτης, Υπουργός Επικρατείας, και έδωσε τα χαρτιά. Έτσι, δεν ξέρω αν το έχουμε να το δείξουμε κι εμείς. Λοιπόν. Αυτό είναι το ζήτημα που έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Ούτε λίγο ούτε πολύ, οι μετακλητοί, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Από το 2015 μέχρι το 2019, τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 17 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο οι μετακλητοί. Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι και αναλυτικά μετά η γραμματεία του Πρωθυπουργού, η γραμματεία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, η γραμματεία του Υπουργού Επικρατείας και ούτω καθεξής. 17 εκατομμύρια ευρώ. Αν και σήμερα, μάλιστα, έχω και μια είδηση να σας πω. Μια υπάλληλος που προσελήφθη στη Βουλή τον Μάιο του 19, λίγο πριν από τις εκλογές, ανακλήθηκε η πρόσληψή της. Γιατί? Προσελήφθη εκείνη λίγο πριν από τις εκλογές. Δεν πληρούσε τις τυπικές προϋποθέσεις ή τις ανάγκες της υπηρεσίας. Να θυμίσουμε σε αυτό που βλέπουμε κάνει τώρα. Εντύπωση, να θυμίσουμε σε αυτό που βλέπουμε και την προηγούμενη εβδομάδα την αναφορά του κυρίου Θεοδωρικάκου ότι βρέθηκαν 9.000 υπεράριθμοι υπάλληλοι, συμβασιούχοι, στο σε προβλεπόμενο. Σχέση με τα σε σχέση με τα συμφωνηθέντα. Αυτό που έχει υπογράψει. Όπου βέβαια ομολόγησε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι είναι μια πάγια σε προεκλογικό χρόνο τακτική των κυβερνήσεων διαχρονικά, αλλά δεν πάβει μέσα σε μνημονιακή κρίση και με αυτά τα πλεονάσματα τα θηριώδη να τρώνε τις άρκες του ελληνικού λαού, αυτού του είδους οι παρεκβάσεις να είναι προκλητικές. Και γι' αυτό μπήκαν οι αυστηροί κανόνες. Μου κάνει εντύπωση πάντως που η ερώτηση γίνεται από βουλευτές του Κινάλ. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Είναι αστείο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάμε να προχωρήσουμε. Ήταν καθηγητές στο είδος και περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια την επόμενη τετραετία. Ναι, έχουν κάνει και την αυτοκριτική τους, αλλά εισέπραξαν και τα επίχειρα των πολιτικών τους. Λοιπόν, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση συγκρούονται μετά τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης για τα εργασιακά και τις απολύσεις, ενώ επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε κατά την ομιλία της στο Βελίδιο η Φόφη Γεννηματά. Την ίδια ώρα, αύξηση των κατασχέσεων για χρέη στο δημόσιο τον Ιούλιο δείχνουν τα στοιχεία της ΑΔΕ, με αρκετούς να πληρώνουν λάθος χειρισμούς για ένταξη στην νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Λίγο μετά από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης για τα εργασιακά, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση συγκρούονται με φόντο τις απολύσεις. Το ελληνικό σύστημα τονίζει την ανάγκη να υπάρχει αποζημίωση. Αυτό λοιπόν που κάναμε με την επιστροφή στην παλιότερη διάταξη, οποιαδήποτε απόλυση, για οποιοδήποτε λόγο, καταλήγει στην καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως. Και επανερχόμαστε στο παλαιό καθεστώς, δηλαδή και σε απολύω για κανένα λόγο ή για όποιον λόγο γουστάρω, και το οποίο δεν το αιτιολογώ, και το οποίο στην καλύτερη περίπτωση θα πρέπει εσύ, εργαζόμενο, ο οποίος είσαι και απολυμένος, να πας στα δικαστήρια, να πληρώσεις δικηγόρο και να προσπαθήσεις να αποδείξεις για να πάρεις μια αποζημίωση. Η Φόφη Γεννηματά από το βήμα της 84ης ΔΕΘ εξαπέλυσε επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ για τις επιλογές σε ζητήματα οικονομίας. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία μαλώνουν όλο αυτό το διάστημα για το εάν είχαμε βγει από την κρίση πριν τις εκλογές ή αν αυτό έγινε ως εκ θαύματος, αμέσως μετά, τίποτα από τα δύο δεν είναι αλήθεια. Η Ελλάδα πορεύεται σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον με ανεμικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Την ίδια ώρα, αύξηση του αριθμού των κατασχέσεων, μισθών, συντάξεων και ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο καταγράφηκε τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι κατασχέσεις αυξήθηκαν κατά 6.764, με τον αριθμό των οφειλετών, στους οποίους έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, να φτάνουν στο επτάμηνο του έτους σε 1.222.306 ή αλλιώς 67,19% του συνόλου. Η αύξηση πάντως των κατασχέσεων δεν φαίνεται να είναι άσχημη.
άσχετη με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, αφού πολλοί οφειλέτες της εφορίας θεωρείται ότι εγκατέλειψαν ουσιαστικά τις παλιές τους ρυθμίσεις για να ενταχθούν στη νέα, χωρίς ωστόσο να υπολογίσουν ότι η εφορία δεν σταμάτησε τη λήψη αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιούργησαν μέσα στο πρώτο επτάμηνο του έτους οι φορολογούμενοι αυξήθηκαν κατά 320 εκατομμύρια ευρώ, με το ποσό να είναι μειωμένο σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ από την αρχή του έτους τα νέα χρέη έφτασαν τα 3,929 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 3,6 δις είναι οφειλές που προέρχονται από φόρους. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς τη φορολογική διοίκηση με παλιές και νέες οφειλές ανήλθε στα 104,42 δις, αλλά εισπράξιμα θεωρούνται μόνο τα 85,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, τώρα, Χρήστο, αυτό που έχουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι η διαδικασία για τις 120 δόσεις στοχεύει στην απλούστευση. Να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της προηγούμενης περίοδου που ουσιαστικά μπλοκάριζε την ένταξη, τον υποένταξη, και να δώσει τη δυνατότητα με διάφορους κωδικούς να υπάρχει και ο ακατάσχετος λογαριασμός κλπ. Να δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν ο οποίος εντάσσεται στη ρύθμιση να ξεμπλοκάρει τους κατασχεμένους λογαριασμούς του με μια πλατφόρμα ευέλικτη, έτσι όπως ακούμε. Τι άλλο περιμένουμε? Άργησα να έρθω προηγουμένως γιατί ήμουν στην εφημερίδα και γράφαμε το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να καταθέσει προς διαβούλευση η κυβέρνηση. Θα έχει μέσα και τις φορολογικές ρυθμίσεις, δηλαδή τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις κτλ. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αλλά και τις ρυθμίσεις στα εργασιακά και την απλούστευση των διαδικασιών για την αναπτυξιακή διαδικασία. Με απλά λόγια, πρώτα θα λειτουργεί η επιχείρηση και μετά θα αδειοδοτείται. Θα μπαίνει δηλαδή το κράτος να ελέγξει και τις προϋποθέσεις και τις τυπικές προϋποθέσεις. Συν πολλά ακόμα, ειδικά στα εργασιακά. Θα τα δούμε αύριο, εάν και εφόσον κατατεθεί όπως επαπειλείται. Έτσι. Απλώς και να πούμε ότι στις 120 δόσεις το μυστικό είναι να μην τις διακόψει αυτός που μπαίνει μέσα. Για δύο μήνες, αν δεν τις πληρώσει. Όχι, να μην τις διακόψει γενικώς. Δηλαδή είναι 20 ευρώ το μήνα. Σου απελευθερώνεις λογαριασμούς. Πρέπει να τακτοποιήσεις την υποχρέωσή σου. Γιατί και μία απαραίτητη προϋπόθεση είναι την ώρα που τακτοποιείς και διακανονίζεις παλαιές οφειλές να πληρώνεις και τις καινούργιες. Γι' αυτό ακριβώς και έγιναν οι 120 δόσεις με 20 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Άρα, σου λένε, Γιάννη, πρέπει να το κάνεις. Όχι, απλώς οι 120 δόσεις είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Βέβαια, δεν θα μπορέσουν όλοι να το χρησιμοποιήσουν αυτό το χρήσιμο εργαλείο. Είναι ακριβώς αυτό που είπες, γιατί κάποια στιγμή θα έρχονται να διπλώνουν οι παλιές δόσεις με τις καινούργιες δόσεις, τις νέες οφειλές, εφορίας, και οι καθυμαγμένοι θα ζορίζονται. Φανταστείτε ότι κάνουμε 12 ρυθμίσεις για τον έμφυα. Θα πέφτουν οι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για κάποιους. Μακάρι να είναι ακόμη και για περισσότερους. Θα κριθεί και στην πράξη. Θα κριθεί και στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάνε όλα καλά. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ θα είμαστε εξάλλου και θα τα συζητάμε και όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο σε όλες τις λεπτομέρειες. Αλλάζουμε θέμα. Για πάνω από 45 λεπτά κατέθεται στην εισαγγελία του Αριοπάγου για την υπόθεση Νοβάρτης ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ κατέθεσε και πολυσέλιδο υπόμνημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρει επιπλέον στοιχεία για τα πρόσωπα που ήδη είχε καταμηνήσει για στοκοποίησή του στην υπόθεση, όπως τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και τον Αλέξη Τσίπρα. Εξερχόμενος του Αριοπάγου, δήλωσε πως ό,τι είχε να πει για αυτήν την άθλια σκευωρία το είπε από την πρώτη στιγμή, σημειώνοντας ότι θα έρθουν όλα στο φως. Ό,τι είχα να πω για την άθλια αυτή σκευωρία τα έχω πει από την πρώτη στιγμή και όλα θα έρθουν στο φως. Ευχαριστώ πολύ. Βγήκατε σε ονόματα. Να βρεθήκατε σε ονόματα. Βεβαίως. Στον κύριο Ρασπούτιν κατονομάσατε ποιος είναι ο κύριος Ρασπούτιν? Τον έχω κατονομάσει πολύ νωρίτερα εγώ. Τον κατονομάσατε και στον εισαγγελέα? Προφανώς. Προφανώς. Και τον πρωθυπουργό, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο. Προφανώς. Εικόνες χάους εκτυλίχθηκαν στην Βρετανική Βουλή με την ανακοίνωση αναστολής των εργασιών της μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βουλευτές της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν έντονα με χαρτιά που έγραφαν τον σώπασαν για τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου που παρετήθηκε επιχειρώντας να εμποδίσουν την έξοδό του. Τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων απέρριψαν και τη νέα πρόταση Τζόνσον για προκήρυξη πρόωρων εκλογών ενώ ψήφισαν υπέρ τρίμηνης παράτασης του Brexit. Μια ξεχωριστή εμπειρία σύνδεσης με το μέλλον βιώνουν οι επισκέπτες της 84ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, καθώς έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν για πρώτη φορά την μαγεία της 5G τεχνολογίας μέσω του πιλωτικού δικτύου 5ης γενιάς που έχει εγκαταστήσει εκεί η WIND. Το 5G θα είναι πρωτόγνωρα, γρήγορο, σταθερό και πολύπλευρο, υποστηρίζοντας περισσότερους ταυτόχρονους χρήστες και συσκευές.
Άλλη μια διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης άνοιξε τις πύλες της φέτος για το κοινό και μέλη του επιχειρηματικού γίγνεσθε. Ωστόσο, η 84η ΔΕΘ έχει μια μεγάλη καινοτομία. Το δίκτυο 5ης γενιάς, το γνωστό πλέον 5G, που η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Wind Hellas παρουσιάζει μέσω πιλωτικού προγράμματος και βρίσκεται στη διάθεση των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Και όσοι επισκέπτονται το περίπτερο της εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μια γεύση από τις δυνατότητες του νέου δικτύου. Από τους πρώτους, μάλιστα, που είδαν από κοντά την πιλωτική λειτουργία του 5G ήταν και ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης, ο Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIND, αλλά και άλλα στελέχη της εταιρείας, ενημέρωσαν τον Υπουργό για το ψηφιακό άλμα που μπορεί να κάνει η χώρα χάρη στο νέο δίκτυο, ενώ προχώρησαν και σε μια επίδειξη υπό πραγματικές συνθήκες των πολύ υψηλών ταχυτήτων που μπορεί να προσφέρει το δίκτυο 5ης γενιάς στους χρήστες. Οι δυνατότητές τους συνιστούν μια τεχνολογική επανάσταση με εξαιρετικά θετικές προοπτικές σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και θα επηρεάσουν στο μέγιστο βαθμό τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας. Αυτές τις μέρες η WIND δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της ΔΕΘ, τόσο καταναλωτές όσο και εκπροσώπους επιχειρήσεων, να πάρουν, θα έλεγα, μια γεύση από το μέλλον με το πιλωτικό πρόγραμμα 5G που παρουσιάζουμε, καλύπτοντας με τις δυνατότητες της επαναστατικής νέας τεχνολογίας τους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Για μας τη WIND είναι ένα ορόσημο ακόμη σημαντικό σε μια πορεία συνεχούς εξέλιξης που ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, που βασίστηκε ναι μεν σε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως όμως βασίστηκε στους ανθρώπους μας, σε Έλληνες εργαζόμενους, επιστήμονες, μηχανικούς, και είμαστε πολύ περήφανοι που μια ακόμη αμιγώς ελληνική εταιρεία σαν τη WIND έχει καταφέρει τέτοια επιτεύγματα, ιδίως σε ένα δύσκολο χώρο όπως οι τηλεπικοινωνίες. Το 5G θα είναι ακραία γρήγορο, πολύ σταθερό και ιδιαιτέρως πολύπλευρο, αφού θα υποστηρίζει ακόμα περισσότερους ταυτόχρονους χρήστες και συσκευές, υπηρετώντας τους με ταχύτητες κατά πολύ υψηλότερες από αυτές που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Το μέλλον είναι εδώ και οι καταναλωτές μπορούν να το δουν να ανοίγεται μπροστά τους με μια επίσκεψη στο περίπτερο της WIND στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.